ανησύχησε καν. Για να δούμε τι μας περιμένει στο δεύτερο ημίχρονο που δεν υπάρχουν αλλαγές. Πάντα για τον Ολυμπιακό Κάρολ, Μανιάτης, Μοδεστό, Μασάδο, Κοντρέρας, Χολέβας, Μανολάς, Τωροσίδης, Φουστέρ και Γκρέκο και Τζεμπούρ. Για την άλλη πλευρά, Πιονιέ, Εμπίουα, Χίλτον, Μπεντιμό, Σταμπουλή, Μπελχαντά, Καμπελά, Σαϊχή, Ουτάκα, Μουνιέ και Σαρμπονιέ. Ο Ολυμπιακός επιτίθεται πλέον στην δεξιά πλευρά του γηπέδου. Το τέρμα του είναι στην αριστερή πλευρά για όσους θέλουν να έχουν μια εικόνα έτσι από τηλεοπτική μετάδοση. Πλάγιο για τη Μομπελιέ στο κέντρο του γηπέδου. Κορυφαίος των πρωταθλητών ο Γκρέκο με δύο τρομερές ενέργειες και μια εξαιρετική πάσα και δύο εξαιρετικές πάσες τις οποίες δεν μετέτρεψαν σε γκολ. Ο Τζεμπούρ που ήταν πολύ πιο δύσκολο σε δική του περίπτωση και ο Μασάδο που και αυτός ζορίστηκε από την πίεση του Χίλτον. Η πάσα είναι για τον Ουτάκα αλλά έχει σταματήσει φάση. Υπάρχει offside. Ολυμπιακός ο οποίος θα έχει τώρα το βολέ με τον Ρόι Κάρολ. Αλλά περνάει, φτάνει στη μεγάλη περιοχή της Μομπελιέ, απομακρύνει με δύναμη ο Μπεντιμό. Πλάγιο μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής για τους πρωταθλητές στο ύψος ουσιαστικά της περιοχής του Πιονιέ. Ο Τωροσίδης εκτελεί το πλάγιο. Η κόντρα που γίνεται στην προσπάθεια του Φουστέρ, ο Μπεντιμό. Προσπαθεί να περάσει ο Μπελχαντά, θα πάρει... Όχι, το φάουλ υπάρχει πλεονέκτημα, όχι, έχει σταματήσει φάση. Έχει σταματήσει φάση, ναι. Έχει σταματήσει φάση για φάουλ στον Μπελχαντά. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους, οι οποίες βρίσκεται και στο Facebook και στέλνουν τα μηνύματά σας. Προσπάθεια για τον Μομπελιέ σταματά στην κίνηση από τον Κοντρέρας. Θα υπάρχει διακοπή. Ναι. Παίκτης της Μομπελιέ βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο από την κόντρα με τον Χιλιανό. Ο Μπελχαντά ή ο Σαϊχή. Ένας από τους δύο είναι. Ένας από τους τρεις ο Καμπέγια είναι. Ο Κοντρέρας απομάκρυνε και μετά βρήκε τον αστράγαλο του Καμπελά. Κερδίσματα να δώσουμε και στον Γιώργο από τον Καραβάδο Κεφαλήνιας μας που συντονίστηκε τώρα. Θα δούμε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Τι μας επιφυλάσσει στο πρώτο ημίχρονο. Απορρόφησε το επιθετικό παιχνίδι της Μομπελιέ στο ξεκίνημα. Μετά ισορρόπησε. Βγήκε, έχασε δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Η κατοχή είναι για τη Μομπελιέ. Οι ευκαιρίες όμως ήταν για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν απειληθεί σοβαρά από μια άκρος επιθετική ομάδα όπως είναι η Μομπελιέ. Κεφαλιά για τον Ουτάκα, προσοχή μες στη μεγάλη περιοχή, ο Μανολάς που μακρύνει το σού του Σαρμπονιέ και γκολ. Πολύ κακό ξεκίνημα για το δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε ο Τκάρολ, αλλά ήταν πολύ δυνατό το σούτ του Σαρμπονιέ. Ο Μανολάς παρενέβη στην πρώτη φάση, απομάκρυνε. Ξεκινάμε γκολ το 41ο λεπτό, η Μομπελιέ. Για να δούμε τι συνέβη. Το βολέ. Η βαθιά παλιά, Ουτάκα με τον Μανολά. Μανολάς απομακρύνει, αλλά ο Σαρμπονιέ μένει μόνος, καθώς δεν τον ακολούθησε. Ο Κοντρέρας είχε πέσει κάτω στην πρώτη κεφαλιά του Σαρμπονιέ. Απομάκρυνε ο Μανολάς, προσπάθησε ο Κάρολ. 1-0 για τη Μομπελιέ, αλλά. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούσαμε να έχουμε εικόνα που λέμε καλύτερη, καθώς ο Ουτάκα προτάσει το χέρι για να κοντρολάρει. Δεν μας έδειξαν καλά αυτό το replay, δεν διαμαρτυρήθηκε ο Μανολάς, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να το ξαναδούμε αυτό το replay, για να καταλάβουμε αν υπήρξε χέρι. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω με ένα γκολ, στην πρώτη πραγματική ευκαιρία της Μομπελιέ, στην μεγάλη περιοχή του Κάρολ. Βρέθηκε σε τρομερά καλή θέση ο Σαρμπονιέ και δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Βορειοϊρλανδός τερματοφύλακας. Καθώς ο Κοντρέρας είχε πέσει κάτω, ήταν γερό πάτημα από τον Σαρμπονιέ. Κεφαλιά στην κόντρα τους, ο Κοντρέρας πέφτει κάτω, η μπάλα πάει στη μεγάλη περιοχή στον Ουτάκα, αυτός κοντρολάρει, ίσως και με το χέρι.
Ο Μανολάς απομακρύνει, αυτή φτάνει στη μεγάλη μεγάλης περιοχής, κίνησε ο Αρμπονιέ μόνος του, δυνατό σουτ, ευθύβολο. 1-0 για τη Μομπελιό, Ολυμπιακός θα βγει στην επίθεση. Με το Μασάδο να περνάει για τον Τωροσίδη, πάσα όμως δεν τρυπά την άμυνα, προλαβαίνει ο Μπεντιμό Ουτάκα στο χώρο του κέντρου για τον Σαϊχή. Αυτός αφήνει στον Χίλτον. Χίλτον παρακινδυνευμένα θα κλέψει από τα δεξιά. Στα αριστερά ο Γκρέκο, ο Γκρέκο όμως δεν μπορεί να περάσει, έρχεται ο Σταμπουλή να του μαζέψει την μπάλα. Μπελχαντά έχει αρκετό χώρο και κινείται τώρα συγκλίνουμε προς τον άξονα. Αριστερά παιχνίδι για τον Ουτάκα. Ουτάκα έχει τον Τωροσίδη. Βγαίνει γρήγορα ο Μανολάς και προλαβαίνει κόντρα που θα του βάλει ο Καμπελά. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού στο σημειάκι του κόρνερ. Τωροσίδης θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πλέον χρειάζεται ένα γκολ. Νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό, φάουλ μάλλον πιο σωστά. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Ρόι Κάρολ, 51ο λεπτό, Μομπελιέ Ολυμπιακός 1-0 με το τέρμα του Σαρμπονιέ από το 49. Το βολέ του Κάρολ θα κοντρολάρει ο Τζεμπούρ, αφήνει για τον Μανιάτη, το Μανιάτη από τα δεξιά, πασάρι στο Μασάδο, ο οποίος είναι στον άξονα για τον Τζιμπούρο. Ο Τζιμπούρο ανοίγει, θα ανέβει και ο Τωροσίδης δίπλα στο Μανιάτη, πάσα στον Τόρο. Μια καλή σέντρα τώρα, το γύρισμα του Τόρο είναι δυνατό. Είναι δυνατό, η μπάλα θα βγει κατευθείαν πλάγιο. Μια πρώτη καλή προσπάθεια στον Ολυμπιακό να επιτεθεί. Η σέντρα, η μπάλα περνά out, πλάγιο out. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής, το πλάγιο θα εκτελέσει ο Σταμπούλη, πιέζει ψηλά η πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδας, ο Μουνιέ, με τον Κοντρέρας, έχει τραβηχθεί ψηλά ο Κοντρέρας, Καμπελά. Καμπελά ελίσσεται, τακουνάκι για το Μουνιέ. Πάλα, αρκετές κόντρες ανάμεσα στις δύο ομάδες, ένα δυνατό φάουλ θα κάνει ο Χολέβας στον Σαϊχή και κίτρινη και για τον Χολέβας μετά τον Νταβίτ Φουστέρ και ο Χωσέ Χολέβας παίρνει κίτρινη κάρτα. Σε φάσεις που ήταν πολύ δυνατές και από τις δύο πλευρές. Κόντρα, μια δυνατή κόντρα με το σώμα στον Μπελχαντά. Ναι, όχι, δικό μου το λόγος, έχει γυρίσει το σώμα του και πηγαίνει με τον αγώνα ο Χωσέ Χολέβας. Ο Ρωσάδο είδε σωστά σε αυτή τη φάση. Φάουλ το οποίο θα εκτερέσει ο Μπελχαντά. 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Προφανώς θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στην εστία του Κάρολ, δεν θα πάει απευθείας. Είναι και ο Μουνιέ στη φάση που εκτελεί με το αριστερό. Μπελχαντά με το δεξί σέντρα και ελέγχει ο Μοδεστό και απομακρύνει. Όμως η μπάλα πηγαίνει στον Μπεντιμό στη γωνία της μεγάλης περιοχής, είναι μόνος στο γύρισμα στην πλάτη του Μοδεστό, αλλά η φάση έχει τελειώσει. Πέρ του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ προσπαθεί και κρατάει όρθιο στην μπάλα. Ω, δυνατό φάουλ και κίτρινη κάρτα βεβαίως κατευθείαν στο Χίλτον. Ωραία προσπάθεια από τον Μασάδο, ο οποίος έκανε μια περιστροφή στο σώμα του. Πήγε να περάσει στο Χίλτον, ο οποίος τον χτύπησε πολύ άσχημα, παραδέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Ο παίκτης της Μομπελιέ, πολύ δυνατή παρέμβαση από τον Βραζιλιάνο. Ο 35χρονος έχανε τη φάση. Κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη για τη Μομπελιέ, ο Μασάδο ζητά να εκτελέσει το φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία να έρθει μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Θα το εκτελέσει ο Μασάδο. Αυτό φαίνεται. Ο Μασάδο φέρνει μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Περνά για τον Μοδεστό. Το γύρισμα. Ευκαιρία για γκολ. Ένα στο γκολ. Όχι! Αν είναι δυνατόν. Ο Φουστέρ. Ένα μέτρο από το δοκάρι με τον Τζεμπούρ. Ο Τζεμπούρ το αφήνει την κεφαλιά για αυτός. Στέλνει την μπάλα με το κεφάλι out. Από το δεξί καθ' το δοκάρι. Είναι μοναδική ευκαιρία του Νταβίτ Φουστέρ. Έχει όλο το χρόνο. Είναι μόνος. Μόνος με το τέρμα και τον Πιονιέ, ο οποίος κινείται προς την μπάλα. Ο Τζεμπούρ πολύ σοφά τον αφήνει να εκτελέσει η μπάλα δίπλα στη ρίζα του δοκαριού. Όχι. Τρίτη συγκλονιστική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Νταβίτ Φουστέρ. Τεράστια ευκαιρία. Αν ήταν πολύ καλή στιγμή η ευκαιρία του Τζεμπούρ, αν ήταν κλασική μεγάλη ευκαιρία του Μασάδο, δεν είναι αυτό που λέμε γκολ το οποίο πρέπει να μπει. Για να δούμε όμως. Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός με τον Μασάδο. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα αυτή η ομάδα. Φάουλ! Φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όχι από τον Ορσάτο.
Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Καθαρό φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν δίνεται και φεύγει ο Μουνιές στην αντεπίθεση. Ελέγχει ο Μανολάς, μπαλά βγαίνει στον Κάρολ. Μεγάλη ευκαιρία και νέα παράπονα για τον Ρωσάτο. Ευκαιρία του Φουστέρ στο 54. Η ευκαιρία του αγώνα έπρεπε να μπει γκολ. Δεν πειράζει όμως. Πειράζει μάλλον, αλλά η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός ξυπνά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παραπάρει και το πρώτο κόρνερ. Θα πάρει και το κόρνερ. Συγγνώμη, είναι το πρώτο. Είναι το τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ λοιπόν για τους πρωταθλητές. Πάμε. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Γκρέκο να κερδίζει αυτό το κόρνερ. Τον Μασάδο να σπέβει να το εκτελέσει μπροστά στην θύρα 7 του Λαμοσόν. Ο Μασάδο. Ο Μασάδο εκτελεί. Απομακρύνει ο Σταμπουλή. Πιο πίσω στον Κοντρέρας. Ο Κοντρέρας σηκώνει, προσπαθεί να δει ποια είναι η καλύτερη επιλογή και βρίσκει ωραία τον Τωροσίδη. Ο Τώρο δεν μπορεί να κάνει τις πολλές τρίπλες εκεί. Λογικό είναι, κλείνεται εύκολα από τον Ουτάκα. Ο οποίος θα το αποσπάσει την μπάλα. Ουτάκα περνά στο χώρο του κέντρου. Φτάνει στον Μπελχαντά. Ο Μπελχαντά παραλαμβάνει την μπάλα. Έχει κάνει κίνηση και ο Μουνιέ, θέλει προσοχή. Η κίνηση του Μουνιέ πατά περιοχή με τον Κοντρέρας και το Μανιάτη να σώζει με το τάκλιν του την προσπάθεια του Μπελχαντά. Σωτήρια παρέμβαση από τον Γιώργο Μανιάτη, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει στον τετρακέφαλο. Ο Μουνιέ γυρνά, ο Μανιάτης αντιλαμβάνεται την πρόθεση. Το σου του Μπελχαντά από το σημείο του πέναλτη. Μπλοκάρει, κοντράρει πιο σωστά ο Γιάννης Μανιάτης, κόρνερ. Ο Μανιάτης σηκώθηκε. Δείχνει λίγο αβέβαιος, μακάρι να είναι καλά, τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Έχει ανάγκη τα τρεξίματά του, την παρουσία του. Κόρνερ για τη Μοπελιέ. Το μακρύνει ο Μανολάς. Ο Τζεμπούρ σηκώνει για τον Μασάδο. Δεν πρόλαβε, πρόλαβε όμως ο Τζεμπούρ να κλέψει. Η πάσα πρέπει να γίνει στο Μασάδο. Η πάσα είναι ωραία! Μέσα χρυσό μεγάλη περιοχή, προλαβαίνει όμως ο Εμπίγουα. Προλαβαίνει τον Γκρέκο. Ο Εμπίγουα προσπάθησε να κάνει ένα βήμα ακόμα και να κρεμάσει τον Πιονιέ. Στο ένα βήμα όμως παρενέβη ο Εμπίγουα και σώζει την άμυνα της Μοπελιέ. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Ο Μουνιά από τα αριστερά βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ την μπάλα μπροστά χτυπά μάλλον στο στήθος. Μπροστά χτυπά τον Κοντρέρας και απομακρύνεται. Ο ρυθμός είναι έντονος αυτό το διάστημα. Ο Μπεντιμό θέλει να παγώσει λίγο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που σε αυτές τις γρήγορες επιθέσεις δέχθηκε μία, έκανε δύο. Γκολ δεν έβαλε, αλλά πρέπει να αποκτήσει ρυθμό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα σαφέστατα υψηλού επίπεδου που μπορεί να χτυπήσει τη Μοπελιέ. Μοπελιέ άλλωστε έχει ένα τεράστιο πρόβλημα φέτος, δεν μπορεί να μηνθεί με τίποτα. Δέχεται κατά μέσο όρο 1,6 γκολ. Τρία γκολ είχε πετύχει η Εβιάν σε αυτό το γήπεδο πριν από δύο εβδομάδες. Μοπελιέ που πέρυσι είχε όπλο την άμυνα βεβαίως, να το πούμε αυτό, και καταφέρει να έχει 9 συνεχόμενα 1-0. Φέτος όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο Χίλτον προσπαθεί να παγώσει το παιχνίδι. Αυτή είναι επειδή έχει Μοπελιέ. Ξέρει ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει το κέντρο θα γίνει πάρα πολύ απειλητικός. Πλέον ο Μασάδο στην ίδια ευθεία με τον Φουστέρ και πιο μπροστά τους ο Τζεμπούρ. Ο Μπελχαντά όμως έχει χώρο και λύσεται. Δεν πρέπει να παραμελήσει ο Ολυμπιακός στην αμυνά του. Μπεντιμό, συγγνώμη. Η κόντρα που θα βάλει ο Τζεμπούρ, ο οποίος βρέθηκε στα αριστερά. Ουτάκα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σουτ μπλοκάρει πολύ εύκολα. Ο Ρόι Κάρολ. Φαλτσαριστό σουτ στην αγκαλιά του Βορειοϊρλανδού. Τζεμπούρ χωλένει. Υπάρχει μια αλλαγή με τον Τζεμπούρ να πηγαίνει στα αριστερά. Ο Αμπντούν είναι αυτός ο οποίος όμως θα είναι που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη ευκαιρία. Τον Τζαμέλ Αμπντούν επιλέγει ο Λεωνάρντο Ζαρντίν στο χώρο του κέντρου μπάλα. Με τον Μασάδο να ανοίγει για τον Γκρέκο. Ο Γκρέκο έχει τον Χολέβα. Χολέβα κάνει την κίνηση σε μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα του με το αριστερό. Ο Τζεμπούρ σπέβδει να καλύψει, να βοηθήσει την επίθεσή του γιατί είχε βρεθεί αρκετά πίσω. Παραγυρνά! Είναι λάθος και έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πίεση, αυτό είναι. Πίεση χρειάζεται. Είναι μια ομάδα που πανικοβάλλεται εύκολα. Η Μομπελιέ, αν δεν έχει την μπάλα στην κατοχή της, δεν της είναι πολύ εύκολο να αμυνθεί. Και έχουν ως πρώτη σκέψη να γυρίσουν την μπάλα προς τα πίσω. Πίεση ο Ολυμπιακός, ο Μπελχαντά. Αυτό δείχνει ο Μοδεστό. Πίεση. Ο Γκρέκο θα γίνει αλλαγή, θα περάσει θέση του ο Τζαμέλ Αμπντούν. Ο Γκρέκο έτρεξε 7,5 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ τρέξιμο.
και ο πρωταγωνιστής στις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με συγκλονιστικές ενέργειες και εξαιρετικές πάσες. Ο Τζαμέλ Αμπντούν θα πάρει τη θέση του στα αριστερά ως σκόρερ στον αγώνα με τη Σάλκε. Αμπντούν που έχει την πρώτη προσπάθεια. Αμπντούν μέσα στη μεγάλη περιοχή γυρνά. Η κεφαλιά, όχι, δεν μπορεί να την πάρει ο Τζεμπούρ. Τζεμπούρ πλέον επιστρέφει στη φυσική του θέση, στην κορυφή της επίθεσης και γυρίσει στο δεξί άκρο ως εξτρέμ. Ο Μουνιέ φεύγει στην κόντρα, θέλει μεγάλη προσοχή από τα δεξιά. Τον καλύπτει ο Μανολάς, έρχεται σε βοήθεια και ο Χολέβας με το Μανιάτη. Ο Μουνιέ συγκλίνει. Ο Μπελχαντά, ο Κοντρέρας στο σημείο του πέναλτι με το κεφάλι. Ο Ουτάκα από τα αριστερά. Ο Ουτάκα από τα αριστερά θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή με τον Τωροσίδη. Το γύρισμα, κοντράρι μπάλα, κόρνερ από τον Ρόι Κάρολ. Μπάλα πήρε πολύ περίεργα φάλτσα, ύψος. Ο Κάρολ πάτησε καλά και την έβγαλε κόρνερ. Πίσω βήματα για τον Βορειοϊρλανδό και τη στέλνει πάνω από το δοκάρι. Από την κόντρα του Ροσίδη παίρνονται όλα αυτά τα φάλτσα. Αλλαγή και για τους γηπεδούχους. Πρώτη αλλαγή για τη Μομπελιέ. Θυμίζουμε ο Αμπντούν πέρασε στη θέση του Γκρέκο. Και το σχήμα που για τρία λεπτά είχε τον Τζεμπούρ στην δεξιά πλευρά, γι' αυτό έτρεχε και στην άμυνα αρκετά, τον επαναφέρει στην κορυφή της επίθεσης. Θα περάσει ο Εστράδο, ο Χιλιανός συμπαίκτης του Παύλο Κοντρέρα στην εθνική ομάδα της Χιλής, παίκτης που κυριαρχεί στο χώρο του κέντρου, παίκτης που απειλεί. Κόρνερ τώρα με τον Καμπελά. Μεγάλος. Ο Τζεμπούρ αφήνει την μπάλα να βγει δεύτερο κόρνερ. Γρήγορα εκτελεί το δεύτερο Τζεμπούρ, πιο ψύχραμα τώρα την απομακρύνει την μπάλα, αλλά συρτά αυτή φάνηκε στο χώρο του κέντρου. Εμπίγουα γυρνά πίσω στον τερματοφύλακά του. Ο Μασάδο δεν μπορεί να κάνει τέτοια κούρσα για να απειλήσει τον Πιονιέ. Το βολέ, κεφαλιά φτάνει στον Καμπελά που δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από το να παραχωρήσει πλάγι υπέρ του Ολυμπιακού. Πλάγι από τα αριστερά που επιτίθεται οι πρωταθλητές με τον Χολέβα και αυτός στο Μοδεστό. Ο Μασάδο πιο ελεύθερος στον χώρο του κέντρου. Ο Τζεμπούρ στην κορυφή της επίθεσης. Μανιάτης, Μασάδο. Θα ήταν offside ο Τζεμπούρ, η πάσα του Αμπντούν δεν θα περνούσε, ο Αμπντούν ήταν εκεί. Ο Ολυμπιακός ο οποίος προσπαθεί με αλλαγές θέσεων, με κίνηση, να απειλήσει. Ενώ στα Matrix και στην τηλεόραση προβάλλεται η ευκαιρία του Γκρέκο, η τελευταία του αγώνα, με την κάθετη πάσα. Ο Γκρέκο το έφυγε λίγο το κοντρόλ. Παρενέβη ο Εμπίγουα πριν προλάβει να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Πιονιέ. Ο Ολυμπιακός κλέβει με τον Μασάσκο, με τον Μοδεστό, αλλά έχει δώσει φάουλ υπέρ του Εστράδα. Γουάτ φωνάζει ο Μανιάτης. Ο Εστράδα, ο οποίος μπήκε για να παγώσει κι άλλο το παιχνίδι της Μομπελιέ και είναι παίκτης που σκοράρει. Θέλει και μεγάλη προσοχή ο τρόπος με τον οποίο βρίσκεται στη μεγάλη περιοχή. Μομπελιέ τώρα από τα δεξιά επιτίθεται. Στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, ο Χολέβας κοντράρει τον Καμπέλα. Τον Καμπελά, συγγνώμη. Σταμπουλή, Καμπελά. Κάνουν το 1-2, σπέβδει ο Χολέβας και μαζεύει την μπάλα. Μοδεστό, πάσα του δεν είναι καλή, θα κλέψει ο Μουνιέ. Εστράδα και πίσω στον Χίλτον, αυτός ανοίγει αριστερά στον Μπεντιμό, κάνει την κίνηση στην ίδια ευθεία ο Μπελχαντά, τον παρακολουθεί ο Μανιάτης, ο Μπελχαντά πασάρει στον Ουτάκα, ο Σαρμπονιέ αφήνει, έρχεται να βοηθήσει την αμυνά του Αμπντούν. Θέλει προσοχή τον επιτηρείο Μουνιέ, βγάζει την μπάλα, αλλά κάνει λάθος και τώρα Μουνιέ από τα αριστερά, από τα δεξιά, το γύρισμά του, αφήνουν την μπάλα στον Κάρολ, θα μπλοκάρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα θα πρέπει να προσαρμόσει κάπως τα πλάνα του με το πιο δυνατό κέντρο που αποκτάει η Μομπελιέ με την παρουσία του Εστράδα. Προσπαθήσει να κρατήσει και άλλο την κατοχή η πρωταθλήτρια Γαλλίας. Εστράδα. Ο Χιλιανός από τα αριστερά. Αλλάζει παιχνίδι για τον Εμπίουα.
Εμπίγουα κρατά την μπάλα, ο Ολυμπιακός στο χώρο του κέντρου αμήνεται. Ο Εμπίγουα θα δώσει στον Μπελχαντά, θα κλέψει πολύ ωραία. Ο Κοντρέρας, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει από τα αριστερά, αλλά πηγαίνει στον Αβδούν. Ο Αβδούν δεν μπορεί με τη μία να περάσει από πάνω τον Σταμπουλή και, χάνει και τη φάση πλάγιο υπέρ της Μοπελιέ. Ο Σταμπουλή θα το εκτελέσει στο ύψος της μεγάλης περιοχής της ομάδας του και από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Είμαστε στο 66ο λεπτό, 1-0 προηγείται ο Μοπελιέ με τον γκολ του Σαρμπονιέ στο 49ο λεπτό. Η ευκαιρία του αγώνα στη συλλογή ευκαιριών που είχε ο Ολυμπιακός στα τρία παιχνίδια μέχρι τώρα στο Champions League από τον Νταβίτ Φουστέρ. Μια απίστευτη ευκαιρία με κεφαλιά από ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι μόνος του. Μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Πιονιά. Μια από τις πολλές μεγάλες ευκαιρίες που χάνει ο Ολυμπιακός στο φετινό Champions League. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να επιτεθεί. Ο Μπεντιμό κοντρολάρει αλλά μπλοκά. Όχι. Η κόντρα που έβαλε το Ρωσίδης δεν ήταν κάποιος όμως εκεί κοντά να εκμεταλλευτεί τη φάση. Από τον ένα τερματοφύλακα η μπάλα φτάνει στον άλλον. Και η μπάλα στον Ολυμπιακό. Με τον Μανιάτη στο χώρο του κέντρου. Μανιάτης περιμένει κάποια κίνηση. Προτιμά δεξιά πιο σίγουρα τον Τωροσίδη και αυτός πίσω στον Μανολά. Μανολάς για τον Κοντρέρας. Δίνει χώρο η Μομπελιέ έχοντας ενισχύσει πάρα πολύ όμως το κέντρο της. Οι Γάλλοι θα αποσπάσουν την μπάλα. Ο Εμπίγουα αλλάζει παιχνίδι για τον Μπεντιμό κάτω από το χώρο του κέντρου προς τη μεγάλη περιοχή. Ο Μπεντιμό τώρα θα περάσει τη γραμμή της έντρας για τον Εστράδα. Μπεντιμό, Εστράδα. Αλλάζει παιχνίδι εκεί που είναι μόνο ο Χολέβας και κλέβει. Αμπτούν έχει κάποιο χώρο. Να δούμε τι θα κάνει ο Γαλαγερινός. Κάνει κίνηση ο Μανιάτης. Δυνατή η πάσα του Αμπτούν δεν είναι καλή. Καμαρά είναι η δεύτερη αλλαγή της Μομπελιέ, θα πάει στην κορυφή της επίθεσης, δίνει ταχύτητα ο Ζιράρ στην ομάδα του, στη θέση του Σαρμπονιέ, ο οποίος βεβαίως δυστυχώς έκανε τη δουλειά του, σκόραρε σε αυτόν τον αγώνα. Είχε και μια προσπάθεια ευκαιρία στο 42, πέτυχε για τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες στο 49, είμαστε 68 λεπτό, δεύτερη αλλαγή για τη Μομπελιέ. Ο Καμαρά θα περάσει, ο Σουλεμανί Καμαρά στη θέση του Γκαετάν Σαρμπονιέ. Πιο γρήγορος παίκτης, πιο ευέλικτος. Άρα περιμένουμε τη Μομπελιέ να γυρίσει ακόμα πιο πίσω. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει την κατοχή. Από τα αριστερά με τον Χολέβα. Χολέβας με τον Αβτούν, το 1-2, ο Χολέβας προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα και κατεβαίνει. Μασάδο, αλλάζει την μπάλα για τον άξονα, είναι κακή όμως η πάσα του, δεν περνά. Μανιάτης μπαίνει ανάμεσα στον Μπελχαντά και κλέβει ανάμεσα στον Μπελχαντά και τον Ουτάκα θα κλέψει την μπάλα. Μοδεστό, το τρίγωνο δεν πιάνει. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Κοντρέρας. Παλιά δεν βρίσκει τον Αβτούν, παίρνει όμως ο Χολέβας, από τα αριστερά. Για τον Αμπτούν. Υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού ο οποίος ζητά την μπάλα, είναι πολύ μακριά για να τον δει αυτή την ώρα ο Αμπτούν. Και πλέον η Μομπελιέ αμήνεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Αμπτούν και Χολέβας από τα αριστερά. Χολέβας έχει λίγο χώρο. Προτιμά τον Γαλαργερινό. Ο Αργερινός το 1-2. Δεν έγινε το 1-2. Ο Γαλαργερινός πάσαρε για να φύγει αλλά δεν έκανε την κούρσα και μία αλλαγή για τον αναγκαστική από ό,τι φαίνεται για τον Ολυμπιακό Τζεμπούρ. Γι' αυτό είχε μεταφερθεί προς τα δεξιά. Δεν μπορούσε, χωλαίνει και αποχωρεί θέση του ο Κώστας Μητρογλου. Για να δούμε τον Κώστα. Στο 69ο προς το 70ο λεπτό ο Μητρογλου παίρνει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης. Δεν μας έχει δείξει κάτι τρομερό η άμυνα της Μομπελιέ. Μητρογλου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μανώλας.
και Κοντρέρας, ο οποίος γυρνά στον Κάρολ. Ο Κάρολ βλέπει τις επιλογές του, θα δώσει στον Κοντρέρας. Ο Καμαρά, ο οποίος πιέζει λίγο περισσότερο από τον Σαρμπονιέ. Και πάλι ο Κοντρέρας, ο οποίος φτάνει στη γραμμή της έντρας. Η πάσα του δεν είναι καθόλου καλή, κλέβουν με τον Μουνιέ. Εστράδα. Ουτάκα. Βγαίνει στην επίθεση από τα αριστερά. Προσοχή λίγο με τον Καμπελά. Ο Καμπελά με τον Τωροσίδη. Το γύρισμα απομακρύνει ο Κοντρέρας. Ο Μπελχαντά προσποίηση. Η μπάλα out. Ευτυχώς. Το πλασέ του Μπελχαντά. Δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα πέρασε out. Έκανε προσποίηση στο Μοδεστό. Πλασάρει την μπάλα. Αυτή πέρασε out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ρόι Κάρολ. Λιακός προσπαθεί να βγει πάλι στην επίθεση. Ο Αμπντούν χάνει τη φάση. Έρχεται να κλέψει όμως ο Μασάδο. Χαμένη και πάλι αυτή η επίθεση ο Καμπελά. Ο Καμαρά στο χώρο του κέντρου θα την γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Φουστέρ σπέβδει και θα την αποσπάσει. Φουστέρ παίρνει και το φάουλ. Κλεψίματα κάνει ο Ολυμπιακός. Κίτρινη κάρτα για τον Καμαρά. Κλεψίματα λέμε, κάνει ο Ολυμπιακός, προσπαθεί. Δεν πηγαίνει άσχημα ανασταλτικά. Το θέμα είναι να πετύχουν 2-3 συνεχόμενες πάσες. Γρήγορη εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φάουλ που κέρδισε ο Νταβίδ Φουστέρ, πήρε και κάρτα ο Καμαρά. Όχι, θα εκτελεστεί από τον Μασάδο. Το χολεύα. Πήγε γρήγορα να το εκτελέσει ο Μασάδο. Ο χολεύας όμως θα το εκτελέσει με το αριστερό του πόδι με σκοπό να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Πιονιέ. Αυτό δείχνει ο Μήτρογλου, ψηλάζει τα την μπάλα, ψηλαφάνε, προς το σημείο που θα κινηθεί. Για να δούμε. Να δούμε τι παγίδα έχει ετοιμάσει ο Ολυμπιακός. Φάουλ από τον Χολέβα. Δεν υπάρχουν τραβήγματα. Το φάουλ από τον Χολέβα με πολλά φάλτσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα ευκαιρία! Γκολ! Ο Τάβρος τυπά! Βασίλης Ταροσίδης! Από τον αρχηγό με πολύ αγάπη σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Η εκτέλεση φάουλ από τον Χωσέ Χολέβας και είναι η ώρα του αρχηγού. Σαν τάβρο σε γαλλικό Ιαλοπονείο, κοντρολάρει και καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιονιέ και Μομπελιέ Ολυμπιακός 1-1. Υπέροχο κοντρόλ και άριστο τελείωμα από τον μεγάλο αρχηγό που λέγεται Βασίλης Τωροσίδης. Το κοντρόλ τον τραβολογάνε, δεν καταλαβαίνει τίποτα, πραγματικός σταύρος, ερυθρόλευκος σταύρος, βλέπει το τέρμα της Μομπελιέ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και όλους μας στον ουρανό. Μομπελιέ Ολυμπιακός 1-1 σε 73, ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Μπράβο στον Τωροσίδη και μπράβο και στον Χολέβας, μπράβο σε όλη την ομάδα. Δεν ήταν εύκολο να συνέλθουν από την επίθεση της Μομπελιέ στο ξεκίνημα και τον γκολ. Δεν είναι πολλά πράγματα εύκολα, τα λέμε εμείς απλά, μας φαίνονται εύκολα αλλά δεν είναι. Και έρχεται ο Τωροσίδης να τα απλοποιήσει, να κάνει τη δουλειά. Προσοχή λίγο στην άμυνα, καθώς τώρα οι Γάλλοι βρίσκονται στην επίθεση. Ο Καμπελά το γύρισμα, απομακρύνει ο Μανολάς. Μπάλα θα πάει, δεν θα πάει πλάγιο. Ο Καμπελά νέα σέντρα, ο Μοδεστό δεν άφησε το Μανολά, πλάγιο. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει στο 73. Πρέπει να προσέξει την άμυνα βεβαίως. Δεν είναι ώρα για αποκοτιές. Μομπελιέ βρέθηκε αμέσως έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσοχή. Πάλι ο Κοντρέρας με τον Μανολά. Μπελχαντά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με φάλτσα η μπάλα περνά αρκετά. Ο Κάρολ έχει σηκώσει το αριστερό χέρι και δείχνει που θα πάει η μπάλα και πήγε εκεί. Προσπάθεια με τον Μπελχαντά. Είναι επικίνδυνος παίκτης. Καλά πόδια. Σπουδαίος τεχνίτης. Ολυμπιακός σοφαρίζει. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα 20 λεπτά που μας απομένουν. Θέλει προσοχή, θέλει συνέχεια, σοβαρότητα. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να πετύχει τα πάντα σε αυτόν τον αγώνα. Για να δούμε. Αμπντούν κερδίζει το πλάγιο μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής της Μομπελιέ. Πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί γρήγορα. Πάλι ο Αμπντούν προσπαθεί να βγει από τα αριστερά. Ο Αλγερινός γυρνά, αλλά είναι χαμηλή σέντρα. Ο Χίλτον προλαβαίνει. Ο Βραζιλιάνος ήρεμα. Ο Ολυμπιακός πιέζει αρκετά ψηλά και κλέβει πάλι την μπάλα. Για να δούμε. Η τρίπλα του Τάκα
τον αποδεσμεύει από την πίεση. Ο Μουνιέ γυρνά πίσω στον Εμπίουα. Δεν υπάρχει offside που ζητά ο Κοντρέρας, αλλά είναι εκεί ο Μανολάς να γυρίσει την μπάλα προς, προς την επίθεση. Οι Γάλλοι και πάλι με τον Καμπελά από τα αριστερά. Ο Μπελχαντάς φεύγει ο Μοδεστός, σπουδαία δουλειά από τον Κορσικανό. Πλάγιο υπέρ της Μοπελιέ. Το σούτ δεν απειλεί τον Κάρολ. Μπάλα περνά, out. Ολυμπιακός με τον Ρόι Κάρολ να παίρνει το χρόνο του. Θα εκτελέσει. Αυτό το βολέ. Κάρολ παίρνει κάποια δευτερόλεπτα. Περισσότερο για να ανοιχθεί ο Ολυμπιακός, να πάρουν σωστές θέσεις για αυτό το βολέ. Και όντως ο Μανιάτης στο χώρο του κέντρου. Και ο Ολυμπιακός με τον Μασάδο, ο οποίος περνά και το διαιτητή από τα αριστερά. Ανοίγει το παιχνίδι για τον Αμπτούν. Ο Αμπτούν έχει κάποιο χώρο, στο ένας εναντίον ενός θα πάει. Έλα, πέρασε τον. Τον περνάμε στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ με τον Μασάδο. Πάει να κάνει πάσα. Όχι, τελικά θα το εκτελέσει απευθείας στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Μπαλάκι που είναι ο Πιονέ, θα την μπλοκάρει στην μικρή περιοχή, δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση. Πήγε εκεί που ουσιαστικά ελέγχει απόλυτα την εναερία κυκλοφορία, ο Γάλλος θερματοφύλακας. 76 λεπτό και 40 δεύτερα, όλα μετρούν. Μομπελιέ Ολυμπιακός 1-1. Προηγήθηκε η Μομπελιέ με τον Σαρμπονιέ, ισοφαρίζει ο Βασίλης Τωροσίδης στο 72. Ο Κάρολ με ηρεμία, ξέρει ότι είναι και... πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού στο μυαλό. Θέλει πλέον να εκμεταλλευτεί τον πανικό, το άγχος της Μομπελιέ. Γιατί αυτή καίγεται. Για να υπερασπιστεί την έδρα της. Αυτή θα αγχωθεί για τον γκολ. Φάουλ που κερδίζει ο Πουστέρ με τον αγκώνα. Φάουλ από τον Μπεντιμό, βέβαια. Με τον αγκώνα. Το Ρωσίδης αφήνει την μπάλα να εκτελέσει πάλι ο Χολέβας. Είναι λίγο πιο πίσω από εκεί που εκτέλεσε το φάουλ που ήρθε τον γκολ. Αλλά γιατί να μην το δοκιμάσει μια ακόμα φορά. Στη μεγάλη περιοχή όλα τα καλά τα παιδιά. Και ο Μήτρογλου και ο Τωροσίδης και ο Μανολάς και ο Μοδεστό. Για να δούμε. Τι κόλπο έχει πάλι ο Ολυμπιακός για τους γηπεδούχους. Η εκτέλεση δεν ήταν καλή. Δεν είναι και καλή και απομάκρυνση του Μπεντιμό. Έρχεται ο Χολέβας να κλέψει. Κατά μέτωπο στη μεγάλη περιοχή. Περνά τον Μπεντιμό. Κόρνερ. Για να δούμε. Out. Out, out. Εκεί πήγε η μπάλα στο δεξί πόδι, δεν μπόρεσε να το ελέγξει καλύτερα. Έβαλε και το κορμί του σωστά ο Μπεντιμό. Out. Εκτέλεση φάουλ του Χολέβας, η οποία έφερε τον γκολ του Βασίλη Τωροσίδη. Το 1-1 για τον Τόρο που πήγε αμέσως στον κόσμο του Ολυμπιακού να μοιραστεί τη χαρά αυτού του τέρματος. Ο Μοδεστό με ένα αεροπλανικό που μακρύνει και πάει μπάλα ο Μπεντιμό. Μπεντιμό το 1-2 με τον Εστράδα και αυτός πίσω για τον Χίλτον. Η Μομπελιέ θα πρέπει να ανοιχθεί και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Γιατί θα υπάρχουν περισσότεροι διάδρομοι. Αλλά μέχρι τώρα πάντως και οι Γάλλοι προσέχουν πάρα πολύ. Για να δούμε τον Ουτάκα. Ωραία κόβη, πάρα πολύ ωραία ο Πάμπλο Κοντρέρας και αυτός από τα αριστερά. Για τον Χολέβα. Η κάθετη πάσα που θα περάσει, δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε να την εκμεταλλευτεί. Ο Μασάδο ήταν, πάντως ο Πιονιέ βγήκε στη μεγάλη περιοχή και την απομάκρυνε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον απειλεί, πλέον είναι το αφεντικό του αγώνα. Είναι αυτός που έχει την άνεση της ισοπαλίας, είναι εκτός έδρας που ξεχνά κανείς. Έχει την ευχέρεια αυτού του 1-1, έχει σοφαρίσει, έχει αλλάξει την ψυχολογία του παιχνιδιού. Αλλά παραμένει να θέλει πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι σε ένα εξαιρετικό αντίπαλο. Ο Μασάδο δεν μπορεί να κάνει την περίτεχνη τρίπλα, έρχεται ο MBU να κλέψει. Ο αρχηγός Μομπελιέ θα περάσει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά με τον Μανολά έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Μομπελιέ πίσω στον Ουτάκα. Ο Ουτάκα μπροστά από τον βοηθό για τον Μουνιέ. Σπέβδει να βοηθήσει ο Αμπτούν. Να βοηθήσει την αμυνά του, χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια. Ο Εστράδα το δυνατό σουτ. Μπαλά πέρασε out, ελπίζουμε, η corner. Ο Εστράδα είπαμε ότι απειλεί. Είναι παίκτης που σουτάρει καλά. Δεν είναι μόνο ένας αμυντικός μέσος παλιά σκοπής, corner για την Μομπελιέ.
Ο Κοντρέρας έβαλε το πόδι του. Το κόρνερ στο πρώτο, προς το πρώτο δοκάρι πήγαινε εκτελεστεί από μάκρυνα νεμετική του Ολυμπιακού. Ο Σαϊχή προσπαθεί να επαναφέρει και στη σίγουρη αγκαλιά του Ροϊ Κάρολ. Γονατίζει και λίγο Ροϊ και καλά κάνει. Πρέπει να, να πάρουμε το χρόνο. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε βιασύνες. Ο Ολυμπιακός έχει σοφαρίσει. Το στρωτό ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο τον έφερε στο 1-1. Το στρωτό ποδόσφαιρο και η τεράστια ικανότητα στη μεγάλη περιοχή του Βασίλη Ροσίδη. Αυτό που ίσως δεν περίμεναν οι Γάλλοι, ότι ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού θα τους κάνει τη ζημιά. Ο Τόρο περνάει ωραία για τον, για τον Μανιάτη. Ο Μανιάτης πέφτει να κλέψει. Προσπαθεί και τους μπερδεύει αρκετά. Μάει ο Μοδεστό και βοηθά. Μασάδο. Μασάδο πάει να περάσει πολύ κόσμο. Όχι. Δεν χρειάζονται αυτά. Το συγκεκριμένο χρονικό σημείο κλέβουν οι Γάλλοι και πάνε από τα αριστερά με τον Ουτάκα. Έρχεται ωραία ο Κοντρέρας. Πω, αρχοντιλίκια. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Πήγε να γίνει κάθετη για τον Καμπελά. Ο Κοντρέρας παρεμβαίνει. Πιστεύει ο Καμπελά ότι ο Κοντρέρας θα ακουμπήσει την μπάλα και θα κινηθεί προς το σημαίακι του κόρνερ. Την αφήνει πολύ ωραία, περάσει κάτω από τα πόδια του και στην αγκαλιά του Κάρολ. Και τώρα ο Ολυμπιακός επίθεση με τον Αμπτούν από τα αριστερά. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον Τόρο. Αρχηγός από τα δεξιά με τον Πεντιμό. Ο αρχηγός συγκλίνει προς το κέντρο, περνά την κάθετη. Δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Αμπτούν. Ανεβασμένη ψυχολογία βεβαίως και του Βασίλη το Ροσίδη μετά τον γκολ. 1-1 στο 82. Στον χώρο του κέντρου Εστράδα. Και από εκεί αριστερά στον Καμπελά. Ο Καμπελά με τον Τωροσίδη. Φτάνει στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Το γύρισμα. Μια κεφαλιά του Κοντρέρα σώζει. Μανολάς πιο μακριά. Και πηγαίνει εκεί που βρίσκεται ο Κώστας. Ο Μήτρογλου ελίσσεται. Παίρνει το φάουλ. Αυτό θέλει τώρα ο Ολυμπιακός. Δεν χρειαζόταν την προηγούμενη προσπάθεια. Όπου η Μομπελιέ έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Πρέπει να κρατά μπάλα η ομάδα του Πειραιά. Αυτό που κάνει ο Μήτρογλου. Ωραίο κοντρόλ. Δεν πήγε κατά μέτωπο, πήγε παράλληλα, πήρε το φάουλ, χρόνος και κατοχή στον Ολυμπιακό. Καλή δουλειά και από τον Αμπτούν που έχει βοηθήσει, έχει δώσει άλλο αέρα από τα αριστερά. Εκτέλεση φάουλ, το rebound στον Κορσικανό, στο Μοδεστό. Ο Μήτρογλου στη μεγάλη περιοχή, κρατά την μπάλα ανάμεσα από δύο, περνά στο Μασάδο. Μασάδο δεν μπορεί να κάνει τα κουνάκι. Και πλέον η Μομπελιέ θα βγει στην επίθεση από τα αριστερά με τον Καμπελά. Καμπελά για τον Καμαρά. Ο Καμαρά από τα αριστερά. Και ο Χολέβας σε μεγάλη περιοχή. Βαθιά παλιά δεν βρίσκει το Μήτρογλου. Ο Χίλτον συνεργάζεται με τον Εμπίγουα. Πιέζει περισσότερο η Μομπελιέ. Ο Ολυμπιακός αμήνεται στο χώρο του κέντρου. Και τώρα καλείται να βρεθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή του. Απομακρύνει ο Κοντρέρας στην πρώτη σέντρα που γίνεται. Το πλάγι υπέρ του Ολυμπιακού, στο ύψος μεγάλης περιοχής. Του Ροϊ Κάρολ. Ολυμπιακός με τον Μασάδο και αυτός πίσω για τον Χολέβα. Ο Χολέβας πολύ βαθιά παλιά για τον Μήτρογλου. Ο Χίλτον το πρώτο κοντρόλ. Ο Μπεντιμό. Τώρα με ωραίο τακουνάκι καθαρίζει τη φάση για τον Μανιάτη. Ο Μανιάτης αργεί τόσο ώστε ο Μουνιέ να καλύψει τον Πάολο Μασάδο. Θυμίζουμε ότι ο Μπαγκάς είναι τραυματίας, δεν μπορεί να ξεκουραστεί ο Μασάδο. Πάσα τώρα δεξιά για τον Ουτάκα, αυτός άνοιξε τη μεγάλη περιοχή. Ο Ουτάκα φέρνει την μπάλα στο δεξί, ο Κοντρέρας πέφτει να μπλοκάρει το σούτ του. Ζητούν να σταματήσει το παιχνίδι παίκτες του Ολυμπιακού και σταματά. Βεβαίως. Ο Αμπτούν πονηρός. Πάει και τα λέει με τους Τινίσιους, με τους Μαροκινούς. Γαλλο αναθρεμένοι όλοι αυτοί. Ο Ντρέας δείχνει να κουτσένει. Απογοητευμένα πρόσωπα στην Μομπελιέ που κάνει και την τρίτη της αλλαγή. Θα περάσει ο Μαρβό. Ναι? Στη θέση του Σάιχη. Μαρβό, μεσοεπιθετικός. Ίσως ο Μπελχαντά να μεταφερθεί περισσότερο προς την επίθεση.
Υπάρχει ελεύθερο, δείχνει ο Μοδεστό στον Μπελχαντά και του λέει κιόλας ότι η μπάλα θα πάει στον τερματοφύλακά σας. Fair play, τον Ολυμπιακό. Όντως ο Πιονιέ μαζεύει την μπάλα στο 85ο λεπτό, με Μονπελιέ Ολυμπιακός 1-1 και καλείται ο Λικογιάννης από τον Ζαρντίμ. Για να δούμε αν αυτή είναι η επιλογή του Πορτογάλου. Μοδεστό, κυριαρχεί στο χώρο του κέντρου. Ο Βράχος από την Κορσική. Σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Και άλλη κεφαλιά. Δεν περνά τίποτα από εκεί. Κοντρόλ, πλάγιο, υπέρ του Ολυμπιακού, στο ακριβώς στο χώρο του κέντρου. 1-1 στο 86. Με τα τέρματα του Σαρμπονιέ και του Τόρο. Ολυμπιακός σοφάρισε στο 73. Προγήθηκε στο 49 η Μονπελιέ. Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Αμπντούν. Ωραία ανοίγει για το Μανιά. Το Μανιά της έχει κάποιο χώρο. Προτιμά να σκάψει την μπάλα. Δεν θα περάσει από τον Εμπίου. Όμως το rebound πρέπει να είναι σε ερυθρόλευκα πόδια. Είναι σε μαύρα πόδια αυτά του Ουτάκα. Ποιος παρακινδυνεμένα δίνει στον αρχηγό του. Αυτός που χρεώνεται να σηκώσει την μπάλα πολύ στο χώρο του κέντρου. Μαζεύει ο Τόρο. Σηκώνει και αυτός την μπάλα. Έπρεπε να κρατήσουν περισσότερο χαμηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθεί ο Ουτάκα. Ο Χολέβας του έχει πάρει την ταυτότητα. Και έχει χέρι εδώ βέβαια, έχει χέρι. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσει το φάουλο ο διαιτής, δίνει το πλάγιο. Ο Ιταλός σήμερα έχει γύρει προς τους Γάλλους. Είναι αυτό που λέμε από τα δεξιά και αριστερά την αδιαλέξη. Προτίμησε τελικά τους έτερους Μεσόγειους, αλλά αυτό δεν είναι θέμα προτιμήσεως. 50-50 έπρεπε να σφυρίξει, δεν έχει κάνει δουλειά καλή. Εδώ είναι χέρι του Κοντρέρας και κίτρινη. Έχασε το κοντρόλ σε ένα αέρια προσπάθεια. Να δούμε αν είναι καθαρή φάση. Ναι, ναι, είναι χέρι και κίτρινη. Ο Κοντρέρας κατάλαβε ότι αν έφυγε η μπάλα από την δική του, από το δικό του έλεγχο, πήγαινε στον Καμαρά. Και αυτό ήθελε να αποφύγει, αυτό σημαίνει φάουλ 25 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού που θα εκτελέσει ο Εστράδα. Φάουλ από το Χιλιανό, πολύ ωραία εκτέλεση. Στο φούτμπολ αυτό θα ήταν field goal. Τρεις πόντι θα μέτραγαν. Ακριβώς αν έχετε δει φούτμπολ, η μπάλα στα δύο δοκάρια πέρασε από μέσα. Εξαιρετική εκτέλεση. Να είναι καλό Χιλιάνος. Πάντως βεβαίως πέραν της πλάκας είναι καλός παίκτης. Ο Λυκογιάννης θέση του Φουστέρ. Έτρεξε πάρα πολύ ο Νταβίτ Φουστέρ και έχασε την συγκλονιστική ευκαιρία του 54ου λεπτού. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός από εκεί. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ίσως τελικά ένα γκολ που μπαίνει αργότερα να είναι και μεγαλύτερο κτύπημα για τον αντίπαλο. Γιατί ουσιαστικά στο 53-54 δύο ομάδες θα ξεκινούσαν πάλι από το 0 πιο στα από το 1. Τώρα στο 72-73 που σκόραρε ο Τόρο, η Μονπελιέ έχει πολύ λίγο χρόνο για να λειτουργήσει επιθετικά και περισσότερη καλή ψυχολογία Ολυμπιακός. Πλάγια τη Μονπελιέ, ο Αμπντούν είναι τραυματίας. Σηκώνεται όμως γρήγορα, γιατί θέλει βοήθεια τώρα για τον Εστράδα. Τον κοντράρει ο Αμπντούν. Ωραία τρίπλα από τον Μανολά. Μην την ξανακάνει τέτοιο χρονικό σημείο, αλλά ήταν ωραία. Προσπαθεί να απειλήσει η Μονπελιέ, ο Χολέβας απομακρύνει και παίρνει και το φάουλ σωστά από τον σπουδαίο σήμερα Χωσέ Χολέβας ανασταλτικά. Ο Τάκα ένας πάρα πολύ καλός εξτρέμ, δεν έχει καταφέρει να περάσει ούτε μία φορά. Είναι μεγάλο παιχνίδι αυτό που κάνει ο Χολέβας. Και ποιος δεν είναι σπουδαίος σήμερα. Στο κομμάτι της σοβαρότητας, της στιβαρότητας, ναι, ο Ολυμπιακός δεν είναι υπερθεαματικός. Δεν έχει χάσει 218 ευκαιρίες, έχει κάνει 3 πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Έχει κινδυνεύσει όμως ελάχιστα από μια αρκούντος επιθετική και απελπισμένη ομάδα, η οποία αυτόν τον αγώνα προσπάθησε να τον παρουσιάσει ως την ευκαιρία για αντεπίθεση. 1-1, Μονπελιέ Ολυμπιακός. Είμαστε στο 89, τρώει τα νύχια του προπονητής της Μονπελιέ. Σιγά σιγά θα φάει και την ισοπαλία. Δυσκολοχώνευτη, αλλά δεν πειράζει, πρόβλημα του. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κρατήσει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Τόρο θα την κλέψει. Αν περάσει, όχι. Πολύ γρήγορα μπεντιμό. Αν περνούσε, είχε πάσα στον Μασάδο για να βγει φάτσα με το τέρμα. Μανολάς ακούραστος, ακαταπώνητος. Σε ένα ακόμα τάκλιν. Τον συγχαίρει και ο Λυκογιάννης. Ο Καμπελά. Μπελχαντά. Λυκογιάννης πέφτει να βοηθήσει και κλέβει την μπάλα με τον Αμπντούν. Αμπντούν ανοίγει για το Μασάδο, μια κόντρα. Ο Μοδεστό. Μπάλα μένει εντός αγωνιστικού χώρου.
να βγει πλάγιο και βγαίνει πέρα του Ολυμπιακού, φτάνουμε στα 90. Μπήκαμε τώρα στις καθυστερήσεις, 3 λεπτά καθυστερήσεων. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, πάει αργά-αργά ο Ρωσίδης να το εκτελέσει στο χώρο του κέντρου. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει αυτόν τον πρώτο βαθμό, θέλει να διασφαλίσει αυτήν την ισοπαλία, την δύσκολη ισοπαλία, την παλικαρίσια και την πάρα πολύ άξια ισοπαλία στην έδρα της Μοπελιέ. Και βεβαίως να πάει στο Καρεσιάκι σε 15 μέρες και να κάνει τη δουλειά του. Μήτρογλου δεν τα καταφέρει να κλέψει από τον Εμπίουα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Μοπελιέ. Ο αρχηγός των Γάλλων πασάρει, ανεβαίνει πολύ ωραία και κλέβει. Φάουλ βέβαια. Εάν είναι δυνατόν. Σπουδαίο κλέψιμο στο χώρο του κέντρου και δεν δίνεται φάουλ. Σπουδαίο κλέψιμο από τον Γιάννη Μανιάτη και δεν δίνεται φάουλ. Και πάλι ο Ολυμπιακός. Αλλάζει παιχνίδι για τον Αμπντούνο ο Χολεβάς. Ωραίο κοντρόλ από τον Γαλλοαργερινό. Κλέβει για την μπάλα! Μέσα στη μεγάλη περιοχή! Πασάρει στο στάδιο και όλοι! Δεν χρειάζεται να τα πούμε στο Καραϊσκάκι! Τα λέμε σήμερα! Μοπελιέ Ολυμπιακός! 1-2! Από τα Αλγέρι και τον Μήτρογλου το 1-2! Να είστε καλά εκεί στο Μοπελιέ! Ολυμπιακός μετά την Πασαλία καταλαμβάνει και το επόμενο λιμάνι της Μεσογείου για την Γαλλική πόλη. Αυτό είναι! Αυτό είναι! Η σημαία από την Πασαλία πηγαίνει στο Μοπελιέ! Ερυθρόλευκο και το Μοπελιέ! Κι αν η ιστορία της συγκεκριμένης πόλης δεν είχε ελληνικό παρελθόν, έχει ελληνικό παρόν και ελληνικό μέλλον. Από σήμερα είναι ελληνική και λέγεται Πειραιάς. Αυτό είναι. Μοπελιέ Ολυμπιακός 1-2 στο 91ο λεπτό. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Δεύτερο λεπτό πάμε τώρα. Σκυμμένα κεφάλια από τη μία. Η θύρα 7 της Μοπελιέ αποθεώνει τους τριαμβευτές της Γαλλίας. Ένα λεπτό να κρατήσουμε ακόμα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν θέλει παραπάνω. Τα βλέμματά τους χλωμά, απογοητευμένα, κατεβασμένα. Τι μεγάλο παιχνίδι. Τι έκανε αυτός ο Αμπντούν. Κλέβει την μπάλα από τον Πεντιμό. Σηκώνει το κεφάλι. Συγχωρήστε μου τα όποια και να άλλα. Πόση φωνή μπορεί να βγει. Σερβίρει στο Μήτρογλου και αυτός του λέει «Σαλί που λένε οι Γάλλοι». Στο καλό. Και ο πρόεδρος, αυτός ο ευτραφούλης κύριος που μίλησε λίγο περίεργα τον Ολυμπιακό. Είπαμε, θα χωνέψει και την ήττα. Και πάλι ο Ολυμπιακός θα δει μπροστά. Ο Αμπντούν αφήνει την μπάλα. Α, όχι, είναι offside ο Μήτρογλου. Είναι offside. Δεν πειράζει, 2 και 32. Μομπελιέ Ολυμπιακός 1-2. Τι ματσάρα. Τι ματσάρα είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε για την ισοπαλία. Δεν πάει μόνο για το Europa League. Ο Ολυμπιακός θέλει Champions League. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος, σφύρατο, λήξτο, 6 δευτέρα έχουν περάσει, επιτρέπει μια ακόμα βαθιά παλιά, μαζεύει ο Κοντρέρας, στάση Κοντρέρας εκεί, για τον Χολέβα, σφύρατο κυριέ μου, λήξεις, πρέπει να τελειώσει, κρατάει ακόμα το παιχνίδι, 30 δεύτερα, για να δούμε, ο Ολυμπιακός όμως έχει την παραστική κατοχή του από τα αριστερά, περνά τα φαντάσματα που έχουν παραμείνει παίκτες οι Γάλλοι και τώρα τέλος! Αυτό ήταν Μομπελιέ Ολυμπιακός 1-2. Ναι ρε που λέει και ο Μανολάς, έτσι καθαρίζει ο Πειραιάς, έτσι καθάρισε ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα των πρωταθλητών Γαλλίας. Τους τελείωσε, τους ισοπαίδωσε με γκολ στις καθυστερήσεις. Η Μομπελιέ προηγήθηκε, ο Ολυμπιακός φέρνει τους 3 βαθμούς. Γιατί? Γιατί αυτή είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Γιατί πλέον αυτή η φανέλα έχει βαρύτητα και στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ανατρέπει τα πάντα. Κάνει το 1-0. 1-2. Γυρνά στην Αθήνα με 3 βαθμούς. Γυρνά όχι μόνο για να κυνηγήσει την τρίτη θέση, αλλά για να πει και στους άλλους δύο, Σάλκη και Άρσεναλ, ερχόμαστε. Ο Ολυμπιακός έρχεται και έρχεται δυνατά. Όπως έκανε πέρυσι στη Μασσαλία, τώρα το κάνει και στο Μομπελιέ. Ελληνική και ερυθρόλευκη σημαία κυματίζει πια. Και αυτό το λιμάνι το καταλάβαμε. Πλέον και το Μομπελιέ είναι Πειραιάς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα υπέροχο ευρωπαϊκό βράδυ. Το είχαμε προαναγγείλει. Πολλοί μπορεί να εμπιστέψαν, μπορεί να λέγανε ότι λέμε κανένα καλό λόγο παραπάνω για να ανέβει το ηθικό. Αλλά είναι σαφές πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός πλέον στην Ευρώπη. Πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει φανέλα του, οι ίδιοι παίκτες του. Πώς αντιλαμβάνονται κάθε παιχνίδι. Προηγήθηκε η Μομπελιέ, κανείς δεν πανικοβλήθηκε. Έρχεται το 1-1 το Ρωσίδη και στις καθυστερήσεις πιέζει ο Αμπντούν, κλέβει την μπάλα,
βρίσκεται στη μεγάλη περιοχή, σερβίρει στο Μήτρογλου και χαιρετίσματα και στο Μομπελιέ. Επιστρέφουν οι πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν την κατοχή, είχαν όμως αυτό που λένε οι Ισπανοί, και ελπίζουμε να μας ακούει κανείς Ισπανός δικαστής, κοχώνες. Αυτό είχε ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον αγώνα. Και γι' αυτό παίρνει τους 3 βαθμούς. Όχι μόνο βεβαίως μόνο με τα κοχώνες, αλλά με το μυαλό και με τη συγκέντρωση. Έκανε το 1-1, ισορρόπησε το παιχνίδι και όταν έπρεπε χτύπησε τις καθυστερήσεις, πήρε αυτό που του άξιζε, πήρε την νίκη, έρχεται στην Αθήνα πλέον θριαμβευτής με το πρώτο τρίποντο στο τέλος αυτού του πρώτου γύρου για το Champions League και πλέον πάει για νίκη κόντρα στη Μομπελιέ σε λίγα βράδια στο Καραϊσκάκι, να τελειώνει λοιπόν με την τρίτη θέση και να ασχοληθεί με τα σοβαρά, αυτό το οποίο του κλέψανε πέρσι Γάλλοι και Γερμανοί, να το κατακτήσει φέτος. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Μπορεί ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα τα πούμε σε 15 ημέρες για να αποδείξει και σε αυτόν τον αγώνα ο Ολυμπιακός ότι είναι πλέον αυτός ο οποίος θα ορίσει τη μοίρα του συγκεκριμένου ομίλου. Όχι η Σάλκε, όχι η Άρσεναλ, όχι η Μομπελιέ, όχι οποιοδήποτε τρίκ μπορεί να στήσουν όπως πέρσι οι Γαλλογερμανοάγγλοι ή όπως άλλος μπορεί να τους πει κανείς. Δεν μασάει από αυτά ο Ολυμπιακός, το απέδειξε σήμερα. Πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ μετρημένος, πολύ ευρωπαϊκός ή πιο σωστά πολύ Ολυμπιακός. Καλό βράδυ σε όλους.